Ραγδαίες εξελίξεις για την Κατερίνα Δαλάκα. Η απόφασή της είναι οριστική. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Υποψήφια για τρίτη φορά φέτος η Κατερίνα Δαλάκα. Ένα από τα φαβορί για την νίκη του φετινού Survivor βρίσκεται ξανά στην πολύ δυσάρεστη θέση να μονομαχήσει για να κερδίσει την παραμονή της στο παιχνίδι και όπως φαίνεται αυτή η υποψηφιότητά της την έχει πάρει από κάτω σε σύγκριση με τις προηγούμενες φορές. Η Κατερίνα Δαλάκα στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor δεν έκρυψε την πικρία της για το ότι οι συμπαίκτες της επέλεξαν να ρίξουν το τάκο αυτή και όχι τον Γιώργο Γκιουλέκα, τη δεύτερη επιλογή που είχαν να ψηφίσουν. Η Κατερίνα είπε ότι δεν το περίμενε καθόλου και πως είναι πιο πάνω αγωνιστικά από τον Γκιουλέκα. Και αυτές μάλλον ήταν οι τελευταίες κουβέντες προς τους συμπαίκτες της, μιας και από ό,τι μαθαίνουμε, από εκείνη την ώρα η Κατερίνα έχει απομακρυνθεί αρκετά από την ομάδα της. Σύμφωνα με πληροφορίες του youweekly.gr, η Κατερίνα Δαλάκα είναι αρκετά συγχυσμένη με την επιλογή των συμπαικτών της και δεν έχει διάθεση ούτε να το συζητήσει ούτε να το αναλύσει. Έχει ξαναμπεί στο Survivor και ξέρει για ποιο λόγο γίνονται κάποια πράγματα, καθώς θεωρεί πως η κίνηση των συμπαικτών της είναι εσκεμμένη για να την κουράσουν γιατί τη φοβούνται. Η Κατερίνα έχει πάρει την απόφαση πως πρέπει να κινηθεί κοιτώντας πια μόνο τον εαυτό της. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του YouWeekly, η Κατερίνα αναμένεται απόψε το βράδυ στο αγώνισμα επάθλου να κρατήσει δυνάμεις για τη μονομαχία που ακολουθεί, αφού πλέον το παιχνίδι οδεύει προς το ατομικό και πρέπει να φροντίσει τον εαυτό της. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!